ξεκινήσω χαριτολογώντας, επειδή αναφέρεται το email Χαρδούβελη. Θυμάμαι όταν γινόταν μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, τον έπαιρναν τηλέφωνο και το έλεγα: «Στείλ μου σε παρακαλώ ένα και σε μένα, να λέω κι εγώ πως έχω ένα email Χαρδούβελη». Και μου λέει: «Άργησες, διότι έχω αρχίσει και χρεώνω στα email που στέλνω». Ευτυχώς που λέγαμε για αστείο, για να χαλαρώνουμε λιγάκι, διότι πολλά περάσαμε. Εγώ θα είμαι λίγο διαφορετικός, θα το θέσω λίγο διαφορετικά το θέμα. Θα ξεκινήσω λέγοντας πως εγώ είμαι πολύ θυμωμένος. Είμαι πολύ θυμωμένος διότι πιστεύω πως η χώρα έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, στα επόμενα 10 χρόνια, και δεν υπάρχει κανένας να πατήσει τη σκανδάλη της εκκίνησης. Έχουμε φτάσει στο σημείο ο κόσμος να πιστεύει πως δεν υπάρχει ανάπτυξη για μας. Και εγώ αυτό που θέλω καταρχήν να πω είναι πως αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερο σφάλμα από αυτό. Αν οι άλλες χώρες αναπτύσσονται για ένα λόγο, η Ελλάδα έχει τρεις λόγους να αναπτύσσεται. Διότι ο λόγος που συνήθως αναπτύσσονται οι χώρες είναι επειδή έχουν κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και η Ελλάδα έχει αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Δεν είμαστε κάποια απομονωμένη χώρα in the middle of nowhere, και να μην αρχίσω να τα αναφέρω. Πέρα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα όμως, έχει για δύο λόγους ακόμη. Ο ένας είναι πως η Ελλάδα ήταν laggard, ήμασταν οπισθοδρομικοί σε κάποιες μεταρρυθμίσεις και στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου συστήματος που να λειτουργεί η οικονομία. Ένα σωρό μεταρρυθμίσεις γίνονται, οι οποίες απελευθερώνουν ένα αναπτυξιακό απόθεμα, το οποίο μπορεί να σπρώξει τη χώρα σε πολύ γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό το απόθεμα το έχουν εξαντλήσει άλλες χώρες της Ευρώπης, γιατί το κάναν πιο μπροστά. Και ένας τρίτος λόγος είναι πως, όπως συμβαίνει και με κάθε χώρα που βγαίνει από κρίση, στη χώρα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Πάρα πολλά assets είναι underpriced αυτή τη στιγμή. Συνεπώς, οι επενδυτές περιμένουν να μπουν μέσα. Θυμάμαι το 2014, όταν ήμουν πρόεδρος της Εθνικής, έρχονταν οι επενδυτές και λέγανε: «Κάντε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θέλουμε να αγοράσουμε ελληνικές μετοχές». Και βγήκαμε όλες οι τράπεζες μαζί το Μάιο και μαζέψαμε 8,5 δις μέσα σε ένα μήνα, 8,5 δις, με μια μέση τιμή μετοχής 2 ευρώ. Μετά βέβαια, όταν έγινε η κεφαλαιοποίηση του 2015, ήταν με μέση τιμή μετοχής 0,03 του 1 cent του 1 ευρώ. Λοιπόν, τα χάσανε οι άνθρωποι τα λεφτά τους τότε και τελείωσε η υπόθεση. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν σημαντικοί λόγοι. Και για να προλάβω να πω πως ναι, αλλά μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται, θα σας πω ότι συνήθως κατηγοριοποιώ τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην Ελλάδα σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη είναι μια κατηγορία στην οποία πήγαμε πάρα πολύ καλά. Είναι μεταρρυθμίσεις που δεν θέλουν μεγάλη προσπάθεια για να γίνουν, έχουν όμως μεγάλο πολιτικό κόστος. Pension reform, μισθολόγια κτλ. Μπαίνεις σε ένα κομπιούτερ, τα κόβεις, τελείωσε. Με μεγάλο πολιτικό κόστος όμως. Το δεύτερο είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες αλλάζουν το ρυθμιστικό κανονιστικό πλαίσιο της οικονομίας. Αγορά εργασίας κτλ. Έχουμε αποκτήσει από τα πιο ευέλικτα συστήματα αγοράς εργασίας στην Ευρώπη. Εκεί ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να πάει μόνος του και να τα χρησιμοποιήσει. Υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που δεν πάμε καλά, γιατί η τρίτη κατηγορία χρειάζεται μεγαλύτερη ενεργοποίηση του κράτους. Εδώ είμαστε. Δημόσια διοίκηση, υπηρεσίες υγείας, φορολογία, το ένα το άλλο. Εδώ είναι που είναι και τα μακροχρόνια project της χώρας. Λοιπόν, συνεπώς, δεν θέλω να ακούω πώς θα αναπτυχθεί η Ελλάδα. Για τρεις λόγους. Οι άλλοι να πούν για έναν, εμείς για τρεις. Πώς μπορεί να ενεργοποιηθεί όμως αυτό το πράγμα? Έχουμε κολλήσει στο να λέμε: «Α, είναι το χρέος, το χρέος, το χρέος». Ας κάνω ένα απλό υπολογισμό. Η Ελλάδα με τις δυνατότητες που έχει μπορεί για 10 χρόνια να αναπτύσσεται με 3%. Αν βάλεις και ένα πληθωρισμό 2%, το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 70-80% σε 10 χρόνια. Αυτό σημαίνει ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ πέφτει κάτω από το 100%. Δεν χρειάζεται να αποπληρώσεις ούτε ένα ευρώ του χρέους. Τελειώσαμε. Συνεπώς, δεν είναι το χρέος. Αυτό
Το πρόβλημα για μένα είναι κατά 50% credibility, αξιοπιστία. Αξιοπιστία η οποία θα μειώσει το ρίσκο της χώρας. Και αξιοπιστία κερδίζεται όταν έχεις ownership ή ιδιοκτησία, το λέμε, των μεταρρυθμίσεων, όταν έχεις αξιόπιστο σχέδιο για ανάπτυξη και όχι ένα σχέδιο που στηρίζεται, παραδείγματος χάρη, στην κατανάλωση, όπως μέχρι τώρα που τρέχουμε επί 15 χρόνια με 4% και στοκάραμε με 4% ανάπτυξη επί 15 χρόνια. Πρέπει να είσαι ένα αξιόπιστο και μερικά άλλα πράγματα τα οποία εύκολα τα βρίσκουμε αυτά. Πέρα από την αξιοπιστία, το υπόλοιπο 50% για μένα είναι κάποιες αποφάσεις πολιτικής οι οποίες πρέπει να πάρθουν. Διότι, παραδείγματος χάρη, η χώρα, η οικονομία χρειάζεται και μια κεϊνσιανού τύπου στήριξη επενδυτική, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό που λέμε πολύ σημαντικό underutilized capacity, υποαπασχολούνται πάρα πολλοί συντελεστές παραγωγής. Χρειάζεται ένα τέτοιο. Θα μου πείτε, δεν έχουμε εδώ, έχουμε πέσει έξω, δεν έχουμε πόρους. Χρήματα μπορούν να βρεθούν μέσω μόχλευσης ευρωπαϊκών πόρων. Βρίσκονται αυτά, αν ξεκινήσουμε και είμαστε μια αξιόπιστη χώρα. Ένα άλλο το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι πως ενώ είμαστε η χώρα με τους υψηλότερους συντελεστές φορολογίας, το οποίο είναι πολύ κακό, συγχρόνως όμως είναι και μια ευκαιρία. Διότι εκεί που είναι όλα τώρα και όταν ξεκινήσει η ανάπτυξη και έχουμε την ευχαίρεια να μειώσουμε, πρέπει να ξέρουμε τι θα μειώσουμε. Έτσι, παραδείγματος χάρη, θα βοηθούσε πάρα πολύ στο rebalancing που λέμε της οικονομίας, στο να ενισχύσουμε το διεθνώς εμπορεύσιμους τομείς, μέσω μείωσης παραδείγματος χάρη των ασφαλιστικών εισφορών και όχι των φόρων κατανάλωσης. Αν μειώσουμε τους φόρους κατανάλωσης, στρέφουμε πάλι πιο πολύ σε ένα υπόδειγμα ανάπτυξης που στηρίζει την κατανάλωση. Το άλλο μας στρέφει σε ένα υπόδειγμα ανάπτυξης που στηρίζεται στην παραγωγή και τις εξαγωγές. Και το τρίτο το οποίο χρειάζεται, πέρα από την αξιοπιστία, είναι πρέπει να τελειώσει η υπόθεση με τα κόκκινα δάνεια, ιδιαίτερα τα επιχειρηματικά. Το είπε νομίζω και ο Γιώργος και όσοι έχουν κάνει Υπουργείο Οικονομικών το ξέρουν αυτό εδώ. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Αυτό θα οδηγήσει σε μια αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, θα οδηγήσει σε μια αναδιανομή πόρων προς πιο παραγωγικούς τομείς, θα αυξήσει τα κεφάλαια των τραπεζών, θα αυξήσει τη δυνατότητα της χρηματοδότησης της οικονομίας. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Και θα ήθελα να τελειώσω με ένα μακροχρόνιο project. Διότι αν δεν υλοποιηθεί αυτό το μακροχρόνιο project, το οποίο θα πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη συνεννόηση, σε 20 ή 30 χρόνια θα είμαστε πάλι στην ίδια θέση. Το project αυτό είναι, πέρα από το να καθίσουμε και να ασχοληθούμε με αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη ψηφιστεί, θα πρέπει να κάνουμε μια φοβερή εθνική προσπάθεια σε τρεις τομείς. Δημόσια διοίκηση, δικαιοσύνη, παιδεία. Εάν δεν κάνουμε αυτά τα τρία, σε 20 με 30 χρόνια θα κλαίμε πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ.